Κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι μετά τη συζήτηση στις Επιτροπές φέρνετε στο νομοσχέδιο κάποιες επιμέρους μικρές διορθώσεις, όπως είναι η απάλυψη αυτής της ανεκδιήγητης φράσης ότι η εξόφληση των εργαζομένων θα γίνει το συντομότερο δυνατόν και αφού ο επενδυτής αναλάβει ικανό αριθμό έργων από το πολεμικό ναυτικό, δικαιώνει απόλυτα την κριτική που κάναμε στο νομοσχέδιο από την πρώτη στιγμή. Την κριτική που κάναμε και εμείς ως κόμμα, αλλά και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, που είναι και ο ίδιος εργαζόμενος του Ναυπηγείου Ελευσίνας και που τον στοχοποιήσατε μαζί με τους ανθρώπους σας στο Ναυπηγείο, γιατί ανέδειξε τις βασικές πλευρές αυτού του νομοσχεδίου, μέρος των οποίων προσπαθείτε με νομοτεχνικές βελτιώσεις να κουκουλώσετε. Αυτή η κριτική που κάνουμε απηχεί και το κλίμα, αλλά και τη μεγάλη ανησυχία που υπάρχει στους εργαζόμενους του Ναυπηγείου Ελευσίνας, οι οποίοι κινητοποιούνται και δικαίως για να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασία τους, τα δεδουλευμένα τους, τα δικαιώματά τους. Και αν δεν υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις που πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να δυναμώσουν, δεν θα είχε κάνει η κυβέρνηση ούτε αυτές τις μικρές αλλαγές που κάνει στο σχέδιο νόμου. Φυσικά, η ουσία του νομοσχεδίου παραμένει ίδια, αντεργατική και απαράδεκτη, και παραμένει ίδια γιατί δεν δίνει καμία απάντηση στα βασικά ερωτήματα και στα βασικά αιτήματα των ίδιων των εργαζομένων. Και συγκεκριμένα, πρώτον, δεν διασφαλίζει την καταβολή όλων των δεδουλευμένων. Όσα οφείλονται, όσα δεδουλευμένα οφείλονται μετά τις 30/9/2021, αυτά παραγράφονται οριστικά. Μιλάμε δηλαδή για δεδουλευμένα τουλάχιστον ενός χρόνου. Κι όμως, όταν τέθηκε στην κρίση των εργαζομένων το σχέδιο εξυγίανσης, πέρσι τέτοια εποχή, για να αποσπάσετε τη στήριξή τους, τους λέγατε ότι το νομοσχέδιο θα έρθει άμεσα στη Βουλή και άρα δεν θα έχουν απώλειες. Και τελικά πέρασε ένας χρόνος από τη συζήτηση του σχεδίου εξυγίανσης και οι εργαζόμενοι έχουν χάσει ήδη, με βάση και το νομοσχέδιό σας, ενός χρόνου δεδουλευμένα και έπεται συνέχεια. Ακόμη και για αυτά τα δεδουλευμένα που δεσμεύεται ο νέος ιδιοκτήτης να καταβάλει, εξακολουθεί να υπάρχει ασάφεια για το πότε θα γίνει αυτό. Αντικαταστήσατε, ξαναλέω, αυτή την ανεκδιήγητη φράση το συντομότερο δυνατό και ανάλογα με τον αριθμό των έργων που θα λάβει ο νέος επενδυτής από το πολεμικό ναυτικό και βάλατε 30% των ενδουλευμένων μετά την ημερομηνία επικύρωσης και 70% μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης των μεταβιβάσεων. Τι πάει να πει μετά? Μετά είναι και μετά από 10 μέρες, μετά είναι και μετά από ένα μήνα, μετά είναι και μετά από 2 χρόνια. Βάλτε συγκεκριμένη ημερομηνία, ότι μετά την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων σε 10, 20, 30 μέρες θα γίνει η εξόφληση και του υπολείπου 70% των δεδουλευμένων. Δεν το κάνετε όμως. Και πείτε μας αν υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης, επειδή το παίζετε και της αγοράς άνθρωποι κτλ, αν υπάρχει σχέδιο εξυγίανσης με βάση τους δικούς σας νόμους, που να μην συνοδεύεται από δοσολόγιο εξόφλησης προς τους εργαζόμενους και για το πότε θα καταβάλλονται οι δόσεις με συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν υπάρχει, ενώ το δικό σας νομοσχέδιο τα αφήνει όλα φλού. Δεύτερον, δεν διασφαλίζει το νομοσχέδιο τη συνέχεια της εργασιακής σχέσης και των εργασιακών συμβάσεων, με το να μην θεωρεί τις νέες εταιρείες διάδοχες της παλιάς, καταργώντας το Προεδρικό Διάταγμα 178 του 2002. Δεν διασφαλίζει ούτε καν την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων και πολύ περισσότερο ότι αυτή η επαναπρόσληψη θα γίνει τουλάχιστον με τους όρους, τις συμβάσεις και τα δικαιώματα που είχαν στην προηγούμενη εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει
ότι αυτή η προτεραιοποίηση που βάζεται για το παλιό προσωπικό, αν πάει ένας εργαζόμενος της παλιάς εταιρείας και του προτείνουν μια ατομική σύμβαση με άθλιους όρους και δεν την αποδεχτεί, τότε θα τηρείται τυπικά οι προβλέψεις του νομοσχεδίου. Να λοιπόν τι εργασιακές σχέσεις και τι εργασιακό περιβάλλον επιδιώκεται να δημιουργήσετε στη νέα κατάσταση. Τρίτον, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, οι απαιτήσεις των εργαζομένων αποχαρακτηρίζονται και δεν θεωρούνται πλέον εργατικές, δηλαδή εξομοιώνονται με αυτές τις απαιτήσεις οποιοδήποτε πιστωτή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ικανοποίησή τους. Το να αποχαρακτηρίζεται μια απαίτηση από εργατική και να θεωρείται απλά ενοχική, για όσους γνωρίζουν, έχει τεράστιες επιπτώσεις ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία ικανοποίησής τους, ιδιαίτερα αν τεθεί κάποια στιγμή ζήτημα κατάταξης έναντι των υπολείπων πιστωτών. Για να μην μιλήσουμε για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, για να μην μιλήσουμε για αυτή την ευρεία νομοθετική εξοδότηση που δίνει στον Υπουργό και ούτω καθεξής. Να γιατί λέμε ότι τόσο στην περίπτωση των ναυπηγείων Ελευσίνας όσο και σε άλλες περιπτώσεις, Σκαραμαγκά, Λάρκο, φτιάχνεται ένα εργατικό δίκαιο κατά περίπτωση και κατά επιχείρηση. Μια ειδική, οικονομική και εργασιακή ζώνη. Και να γιατί το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να απορριφθεί όχι μόνο από τους εργαζόμενους του ναυπηγείου Ελευσίνας, αλλά συνολικά από την εργατική τάξη, γιατί λειτουργεί ως πιλότος και ως οδηγός τέτοιων εργασιακών μοντέλων. Ισχυρίζεστε ότι όλα αυτά που λέμε είναι κινδυνολογία, καταστροφολογία, ότι τίποτα από αυτά δεν θα επαληθευτεί, ότι όλα θα πάνε μια χαρά και ούτω καθεξής. Όμως εμείς μιλάμε και τοποθετούμαστε με βάση το τι λέει το δικό σας νομοσχέδιο, ενώ εσείς και οι άνθρωποι σας στο ναυπηγείο τοποθετήστε με βάση ένα ιδιωτικό συμφωνητικό φάντασμα που κανείς δεν το έχει δει και που κανείς δεν το έχει διαβάσει. Και το πιο σημαντικό είναι η ίδια η πραγματικότητα και η αρνητική πείρα, την οποία τη γνωρίζουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία. Πριν 20 χρόνια, όταν η τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ έφερνε με τα βαΐων και κλάδων τον τότε επενδυτή Ταβουλάρη, έκανε και έλεγε ό,τι ακριβώς λέτε και κάνετε εσείς τώρα, αρκεί να δει κανείς τα δημοσιεύματα της εποχής. Απ' τη μια μεριά εκβιασμός προς τους εργαζόμενους ότι δήθεν δεν υπάρχει καμία άλλη λύση, και από την άλλη μεριά ικανοποίηση σε όλα τα χατήρια του επενδυτή. Ποια ήταν τα αποτελέσματα? Εκατοντάδες θέσεις εργασίας χαμένες, 1.700 θέσεις εργασίας είχε το ναυπηγείο Ελευσίνας το 97 και φτάσαμε στις 600, μια πορεία απαξίωσης και φυσικά η σημερινή κατάσταση που τη ζουν πολύ καλά στο πετσί τους οι εργαζόμενοι, με την απληρωσιά, την αναδουλειά και πάει λέγοντας. Ποιος δικαιώθηκε λοιπόν και ποιος διαψεύστηκε? Ποιος δικαιώθηκε και ποιος διαψεύστηκε σε ό,τι αφορά τις μεγάλες υποσχέσεις για τις επενδύσεις στο λιμάνι τύπου Κόσκο που δήθεν θα ανέστεναν την ναυπηγική βιομηχανία? Ποιος δικαιώθηκε και ποιος διαψεύστηκε για τα εξοπλιστικά προγράμματα Μαμούθ που θα πήγαιναν να φτιαχτούν στα ελληνικά ναυπηγεία? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη και τη γνωρίζουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Να γιατί το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συνενέσει σε αυτό το κυβερνητικό έκτρωμα που μεθοδεύεται με τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το νομοσχέδιο, ειδική οικονομική ζώνη, ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη στιγμή στην Επιτροπή είπε θα το δούμε, επιφυλασσόμαστε, δεν το έχουμε διαβάσει αυτό το νομοσχέδιο, και σήμερα επιβεβαιώθηκε με την ομιλία του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν επί της ουσίας μια στήριξη με κάτι αστερίσκους στο νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτό ήταν σήμερα. Και είναι λογικό. Είναι λογικό, γιατί οι πρώτοι μεσάζοντες της Όνεξ και των Αμερικάνων στην Ελλάδα ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με το εξής. Τελειώνω. Για μας το δίλημα δεν είναι αν το ναυπηγείο θα κλείσει ή αν το ναυπηγείο θα είναι ειδική οικονομική ζώνη. Αν θα το πάρουν οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι ή ο ένας ή ο άλλος επιχειρηματίας. Για μας το δίλημα είναι
πώς λειτουργεί σήμερα το ναυπηγείο και πώς θα μπορούσε να λειτουργεί με βάση τις μεγάλες δυνατότητες που έχει, εργατικό, δυναμικό, έμπειρο, αλλά και με βάση τις ανάγκες της χώρας σε πλοία, επιβατικά, εμπορικά, πολεμικά για την άμυνα της χώρας. Αυτό είναι το δίλημα και αυτή είναι η πραγματική εξυγίανση και η πραγματική διέξοδος. Ναυπηγεία στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, κοινωνική ιδιοκτησία με κεντρικό σχεδιασμό και με τους εργαζόμενους στο τιμόνι της εξουσίας. Ευχαριστώ.